Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Δεν συνηθίζω να εκφράζομαι δημόσια με λόγια. Συνήθως αφήνω τη μουσική να μιλήσει εκ μέρους μου, είτε όταν διευθύνω μια ορχήστρα, είτε από το πιάνο. Σήμερα όμως αισθάνομαι πως είναι αναγκαίο, πρώτα και κύρια, ώστε με μεγάλη χαρά να χαιρετήσω την παρουσία του Γενικού Γραμματέα στα μέρη μας, εδώ στο Ντίσσελντορφ, αλλά και για να απευθυνθώ στα μέλη, τους φίλους, τους οπαδούς και τους υποστηρικτές του ΚΚΕ, αλλά ακόμα και σε αυτές και αυτούς που, όπως λέμε έτσι λίγο λαϊκά, είδαν φως και μπήκαν, σε όσες και όσους μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα με τον ΚΚΕ, παρόλα αυτά νιώθουν πως έχει λόγο και αιτία η ύπαρξη και η δράση του, σε όσους και όσες αισθάνονται πως έχει κάτι να τους πει. Ζω και εργάζομαι σαν μαέστρος σε συμφωνικό και οπερατικό ρεπερτόριο στην Κολωνία αλλά και όλη τη Γερμανία. Επίσης εργάζομαι τακτικά και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Βλέπετε, είναι τέτοια η φύση του επαγγέλματος, αλλά και κυριότερα τέτοιοι οι σχεδιασμοί του ευρωπαϊκού κεφαλαίου για την εξαντλητική, ατέρμονη κινητικότητα των εργαζομένων του, που δεν θα μπορούσα να κάνω κι αλλιώς. Δεν σου αφήνει επιλογές. Έχω αυτό που σε απλά ελληνικά ονομάζουμε οικογενειακή σχέση με τον ΚΚΕ. Η μητέρα μου και ο αδερφός μου, αλλά ακόμα και πριν από αυτούς ο παππούς μου, με το δικό του αδερφό, υπήρξαν και είναι και μέχρι και σήμερα περήφανα μέλη του ΚΚΕ. Αλλά και εγώ έχω το ΚΚΕ συνοδοιπόρο μου σε όλη μου τη ζωή, από τα γενοφάσκια μου. Η πρώτη μου πορεία ήταν όταν ακόμα δεν μπορούσα να μιλήσω. Αλλά και μέσα από την τέχνη μου και με όποιο τρόπο μπορώ, στηρίζω το κόμμα όποτε μου του ζητηθεί. Και ειδικά μέσα από την τέχνη μου, συμμετέχοντας ενεργά και στις εκδηλώσεις του και στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Πρώτα και κύριε, είμαι μαρξιστής, είμαι λενινιστής, είμαι σε τελική ανάλυση κι εγώ ένας, στο βαθμό που μπορώ, συνειδητοποιημένος εργάτης και το ΚΚΕ υπήρξε πάντο φυσικός μου χώρος. Ανεξάρτητα αν κατά περιόδους δεν συμφωνούσα απαραίτητα σε όλα μαζί του, ποτέ δεν αμφισβήτησα την πρωτοκαθεδρία του στο εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και την Ευρώπη, την υπεροχή της επιστημονικής και θεωρητικής του ανάλυσης, καθώς και εν τέλει την νομοτελειακή αναγκαιότητα της στρατηγικής του για το πέρασμα στο σοσιαλισμό. Όλες οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα πελαγοδρομούν μεταξύ μιας ιτοπαθούς εκ του πονηρού εγκλωβιστικής λογικής του μικρότερου κακού, καθώς ανταγωνίζονται μια την άλλη για το ποιος θα κάνει τη ζωφερή πραγματικότητα να ζέχνει λίγο λιγότερο. Ή ακόμα χειρότερα, θέλω να μας γυρίσουν κυριολεκτικά στο μεσαίωνα. Ένα μεσαίωνα εργασιακό, ένα μεσαίωνα σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή προσδοκούν σιγά σιγά να μας εγκληματίσουν στη βαρβαρότητα. Εν συντομία, κατά την προσωπική μου άποψη και γνώμη, όταν μιλάμε για το ΚΚΕ, για να, όπως το λέει και το ρητό, ποιος να συγκριθεί μαζί του. Δεν υπάρχει για μένα εναλλακτική. Να είστε καλά. Αλλά και στην Ευρώπη τα πράγματα σίγουρα δεν είναι καλύτερα. Ίσως να είναι και χειρότερα δηλαδή, μιας και είναι λίγες οι ευρωπαϊκές χώρες σήμερα με ισχυρά κομμουνιστικά κινήματα και κόμματα, δηλαδή στην αιχμή της θεωρητικής σκέψης και μπροστάριδες των αναχώρα εργατικών κινημάτων, όπως είναι το ΚΚΕ και πάνω από 100 χρόνια στην Ελλάδα. Οι δε μέχρι τώρα εμπειρίες μου από τη Γερμανία είναι απλά απογοητευτικές. Τόσο που ενώ πολιτογραφήθηκα Γερμανός, πολίτης πριν από ένα εξάμηνο, διατηρώντας παράλληλα και την ελληνική υπηκότητα, νιώθω εγκλωβισμένος. Γιατί οφείλω να ομολογήσω πως δυσκολεύομαι πάρα πολύ να ανοιχνεύσω εκείνες τις φωνές στο γερμανικό πολιτικό τοπίο που να είναι ξεκάθαρα, καθαρά με το συμφέρον του εργάτη. Εδώ ακριβώς πατάει και η πεποίθησή μου για τη σημασία της στήριξης του ΚΚΕ στις ερχόμενες ευρωεκλογές, σε 9 Ιούνιου. Αν το δυνάμωμα της εκλογικής επιρροής του ΚΚΕ στην Ελλάδα είναι αναγκαίο για τη στρατηγική του πρόγραμμά του, στην Ευρώπη καθίσταται πια απαραίτητο. Είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις πολύ λίγες φωνές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα βάλουν πλάτη στις εργατικές διεκδικήσεις, που θα ξεμπροστιάζουν κάθε νέο κόλπο γκρόσο που θα σκραφιστεί το κεφάλαιο για να ξεγλιστρήσει από τις νομοτελειακές του ανισοκατανομές και αντιφάσεις. Βλέπε πράσινη ανάπτυξη, βλέπε τον ψηφιακό ανασχηματισμό της εργασίας, όπως τον ονομάζουν, που ούτε ξέρουμε πόσες θέσεις εργασίας θα στοιχήσει, αλλά και που μας εμπλέκουν σε νέους τυχοδιοκτικούς πολέμους που βρίσκονται κυριολεκτικά άντε πόρτας, βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας. Χωρίς δυνατό ΚΚΕ στην Ευρώπη, ήμασταν αποφευκτά όλες και όλοι παράπλευρες απώλειες στην κυμαδομηχανή τους. Είμαι καλλιτέχνης. Μεγάλωσα με την πεποίθηση, βασισμένη σε μεγάλο βαθμό στην ανατροφή μου από το σπίτι μου και στα μαρξιστικά μου διαβάσματα, πως το ποιήν την τέχνην
είναι μια μορφή προσωπικής αλλά και κοινωνικής έκφρασης, ή κοινωνικής συνθήκης καλύτερα, τέτοιας που να αξίζει όλοι να εργαζόμαστε συλλογικά σαν κοινωνία, με στόχο να ελευθερώνουμε χρόνο, θεά ουσία, για να την απολαμβάνουμε την τέχνη. Είτε σαν θεατές, είτε ακόμα περισσότερο όλοι σαν μετέχοντες. Μέσα στην πανδημία όμως, άκουσα από όλα τα επίσημα χείλη, και σε Γερμανία και σε Ελλάδα, πως η τέχνη δεν είναι συστημικώς σημαντική. System relevant, το λέγανε εδώ στη Γερμανία. Τόσα χρόνια που εργάζομαι, βλέπω από πρώτο χέρι την απαξίωση, η οποία εκφράζεται στις χρηματοδοτήσεις και τελικά μεταφράζεται και στη μονίμως μισοάδια τσέπη των καλλιτεχνών. Σίγουρα στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία, και ας μην εκπλήσονται διάφοροι εθισμένοι στη λογική του μονόφθαλμου. Α, στη Γερμανία είναι καλύτερα από την Ελλάδα κλπ. Αυτά είναι αυταπάτες, δυστυχώς. Νιώθω συχνά σαν ο τελευταίος των Μοϊκανών, εγώ και όλοι οι φίλοι και οι καλλιτέχνες που γνωρίζω, γιατί προσπαθούμε να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την κλασική μουσική για να μην καταλήξει σε 10 χρόνια στο μουσείο. Γιατί εκεί την πηγαίνουν, να είναι έκθεμα. Ενώ την ίδια ώρα ο καπιταλισμός βομβαρδίζει τα αυτιά όλων με πάμφθινη υποκουλτούρα. Ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό, από ό,τι γνωρίζουμε, παραγόμενο απευθείας από τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς δηλαδή το χέρι του καλλιτέχνη. Και την ίδια ώρα οθεί με τις στρατηγικές του επιλογές του συναυλιακούς χώρους σε διλήμματα ή 300 ευρώ εισιτήριο ή συγχωνεύεστε ή κλείνετε. Ο σοσιαλισμός για μένα λοιπόν δεν είναι φρούδες ελπίδες, δεν είναι ένα όνειρο απατηλό. Είναι αναγκαιότητα, είναι νομοτελειακή εξέλιξη. Τον χρειαζόμαστε τώρα, σήμερα, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Περιμένω από το κουκουέ να φωτίσει το δρόμο όπως το κάνει τόσα χρόνια. Να μην φοβάται να σπάσει αυγά, να συνεχίσει να είναι μπροστάρης της διαμόρφωσης των συνθήκων εκείνων που θα κάνει όλους εμάς τους καλλιτέχνες να ανθίσουμε, να εμπνεύσουμε, να κάνουμε τη ζωή και την κοινωνία ομορφότερη. Σας ζητώ λοιπόν να στηρίξετε με όλες σας τις δυνάμεις στο κουκουέ στην Ελλάδα και την Ευρώπη, στο σήμερα και στο μέλλον. Συνταχθείτε μαζί του, γιατί πιο δυνατό κουκουέ σημαίνει τελικά λέξη προς λέξη η ισχύς εν τη ενώση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.